Καλησπέρα παιδιά, τι κάνετε? Δευτέρα απόψε και επιτέλους αποφάσισα να κάνω ένα βίντεο scary. Το έψαξα πάρα πολύ, μα πάρα πολύ όμως, και βρήκα 6 ιστορίες τρόμου. Θα τις πούμε όλες αναλυτικά, σιγά θα βιαζόμαστε. Την καλύτερη όμως την άφησα την έκτη για το τέλος. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία που λέγεται... Τα χωραμένα στο χαρτί, το ξέρετε. Ιστορία της Πορσελάνης Κούκλας. Μας διηγείται κάποιος άνθρωπος εδώ ότι οι παππούδες του είχαν ένα σπίτι αγοράσει που πριν από αυτό ήταν σχολείο κάπου το 1890 και το είχε βρει σε καλή τιμή ευκαιρία ο παππούς του παιδιού αυτού και το αγόρασε και μετά παντρεύτηκε τη γιαγιά που έκανε 2 γιους που ένας εκ των προτέρων ήταν και ο πατέρας του αγοριού αυτού. Λένε ότι ήταν πολύ, λέει, τρομακτικό το σπίτι, έδειχνε έτσι, είχε ένα κάτι το... Δεν μπορώ να το στο πω, δηλαδή το φράσω ότι δεν μπορούσες να μείνεις εκεί πέρα και ο ίδιος απορούσε που έμενε και τα βράδια όταν είχε παντρευτεί πλέον και ο πατέρας του με τη μητέρα του φοβότανε, γιατί υπήρχε πάντα ένα δωμάτιο μέσα στο σπίτι που ήταν άδειο. Ένα βράδυ άκουσε κάτι θορύβους, βήματα πάνω να τρίζει το πάτωμα και σηκώθηκε, ήταν μικρό σε ηλικία και σηκώθηκε να δει τι συμβαίνει. Και πήγε σε εκείνο το άδειο δωμάτιο και είδε μια κούκλα από πορσελάνη να γυρνάει το κεφάλι της, να τον κοιτάει και να του χαμογελάει. Τρομαγμένο το παιδί τότε πήγε και χώθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του. Την επόμενη μέρα το πρωί το διηγήθηκε στον πατέρα του, στη μητέρα του, στους παππούδες και του είπαν ότι απλά ήταν της φαντασίας του. Πέρασαν τα χρόνια. Το σπίτι πουλήθηκε γιατί ο παππούς πέθανε και η γιαγιά ήταν σε μεγάλη ηλικία και είχε ξεχαστεί. Επίσης το ίδιο είχε συζητηθεί και με την ξαδέρφη του που ήταν μεγαλύτερη από εκείνον, ότι όντως είχε δει την κούκλα να την κοιτάει και να της χαμογελάει. Το άφησαν να περάσει έτσι, αλλά κάποια στιγμή αποφάσισαν να πάνε να δουν τι γίνεται και πήγανε πίσω σε εκείνο το σπίτι και το είχε αγοράσει κάποιος άλλος κύριος. Και τον ρωτήσανε σε το συγκεκριμένο δωμάτιο αυτό. Έχει μια κούκλα, δεν θυμόταν λέει που ήταν, μάλλον ήταν λέει κάτω στην αποθήκη και ότι δεν το έκανε ποτέ κάτι να χρησιμοποιήσει σε δωμάτιο γιατί δεν του άρεσε, λέει, είχε κάτι το αρνητικό. Η υποθέση αυτού του παιδιού είναι η εξής, ότι είπε ότι αυτή η κούκλα μπορεί να ήταν κάποια ψυχή ενός παιδιού που έφυγε άδικα γιατί εκείνα τα χρόνια, το 1890, δεν υπήρχαν οι φαρμακευτικές εισαγωγές που υπάρχουν σήμερα για να σωθούν τα παιδιά. Δεν είναι, λέει, της φαντασίας του ιστορία, είναι, λέει, αληθινή, λέει, την έχει βιώσει και αυτό είναι κάπου, λέει, στην έβεια του σπίτι. Πάμε στην επόμενη ιστορία. Η δεύτερη ιστορία μας λέγεται ο Εφιάλτης. Μας λέει ένα παιδί ότι μια εποχή είχαν έρθει οι γονείς, βασικά οι παππούδες στο χωριό, συγγνώμη, και τους είχε παραχωρήσει το δωμάτιό του και εκείνος κοιμόταν στον καναπέ. Και ήταν, λέει, από ό,τι διάβασα είναι παλιά ιστορία, γιατί, λέει, ότι είχε το CD με τα 5 CD που μπαίνε μέσα τότε κτλ. Και πως κοιμότανε, λέει, είδε, λέει, έναν να κοιμάται ακριβώς δίπλα του, στην ίδια ακριβώς θέση όπως και αυτός. Και ότι είπε, λέει, κάτι σαν ξόρκι, είπε κάτι σαν προσευχή, και νιώθω πιο δυνατός και αυτή η σκιά, λέει, έφυγε. Αλλά μετά εμφανίστηκε κάποιος άλλος, λέει, πιο δυνατός, μαύρη σκιά, και του είπε ότι εμένα δεν μπορείς από εδώ να με διώξεις, λέει, με τίποτα. Όντως το παιδί είπε την προσευχή, είπε τα πάντα, δεν τα κατάφερε και του λέγε αυτός, ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Το παιδί σηκώθηκε αναστατωμένο από το κρεβάτι από τον ύπνο του και προσπαθούσε να δει τι συμβαίνει. Και όταν ξαναέπεσε τον ξαναείδε και του λέει, δεν μπορείς να τα βάλεις μαζί μου. Ξέρεις πώς με λένε εμένα. Το παιδί πετάχτηκε πάνω και εκείνη τη στιγμή άκουγε ένα συγκεκριμένο τραγούδι στο ραδιόφωνο που λέγεται, παιδιά σας το λέω και έχω να τριχιάσει,
I set earth, Dantes, Inferno, Lucifer. Δηλαδή μας εξηγεί το παιδί, αυτός που είδε στον ύπνο του ήταν ο Λούσιφερ. Πάμε στη τρίτη ιστορία. Η τρίτη ιστορία λέγεται ένα απόκοσμο τηλεφώνημα. Συγγνώμη, παιδιά. Είναι μια κοπέλα και διηγείται την ιστορία που της έχει πει μια φίλη της. Λέει, ήταν ένα βράδυ, λέει, οι φίλες της και οι φίλοι της είναι και τις ξαδέρφες της, λέει, στο χωριό και αποφασίσαν να κλείσουν τα φώτα και να παίξουν ένα παιχνίδι. Παλιό, ίσως το ξέρετε κάποιοι, ίσως όχι. Το τηλέφωνο που παίρνει στον αξεπουδίτη και ακούς τη φωνή του. Κάλεσαν τα κορίτσια του συγκεκριμένου αριθμού, δεν θα πω για να μην το κάνετε. Δεν θέλω να το πω, τον αριθμό, κάποιοι τον ξέρετε, κάποιοι όχι. Και όντως ακούστηκε από μέσα μια φωνή να λέει ναι. Τα κορίτσια τρεμάμενα κλείσαν το τηλέφωνο και πήγαν και κλειστήκαν στο μπάνιο. Εξολύθε κουνιόταν, λέει, φίλο. Και όμως το παράθυρο του μπάνιου πήγαινε και ερχόταν, λέει, στο θόρυβο. Τα κορίτσια τρομοκρατημένα πήραν τους γονείς τους για να τους καθησυχάσουν και δεν τρέχει τίποτα. Η κοπέλα, λέει, δεν το πιστεύει αυτό και ήταν φαντασίες, λέει, της φιλενάδας της. Εγώ όμως, επειδή το πιστεύω, αυτά τα παιχνίδια δεν πρέπει να τα παίζουμε. Ούτε με τα τηλέφωνα, ούτε με τα βάλες ιστορίες που σε έχω διηγηθεί. Πάμε στην τέταρτη ιστορία. Η τέταρτη ιστορία ονομάζεται «Ο περίεργος άντρας». Ήταν, λέει, τρεις φίλες και φάσαν να πάνε, λέει, κατασκήνωση το βράδυ σε δάσος. Γνωστό και μην ξέρετε όπως είναι μια κατασκήνωση, αλλά κατασκήνωση εννοώ με σκηνές κτλ. Και όπως είχαν να περάσει η ώρα, λέει, είχαν σβήσει τη φωτιά, κάποια στιγμή από τις τρεις φίλες, λέει, χάθηκε και άρχισε να φωνάζει βοήθεια. Οι δύο φίλες αναστατωθήκανε και την ψάχναν να τη βρουν, την πέρανε, λέει, τηλέφωνο. Όταν σήκωσε το τηλέφωνο, ακούστηκε από μέσα μια φωνή αντρική και να τους λέει να ακούγεται κάπως, αλλά ήτανε περίεργο και όταν ξαναπήρανε άκουσαν να τους λέει «Τώρα!». Η φωνή ήτανε βραχνή, πολύ τρομακτική και οι κοπέλες περίμεναν μέχρι να ξημερώσει για να επαναβρούν τη φίλη τους. Όντως πήγανε και τη βρήκανε. Σε ένα βράχο κάπου την ακουμπισμένη, κοντά στη θάλασσα. Ήταν κοντά αυτά. Και τα νύχια της ήταν μέσα στο αίμα και την ρώτησαν τι συμβαίνει και ήταν σε ένας άντρας, λέει, πολύ άσχημος, με ένα μάτι, λέει, που του έλειπε. Δεν την πείραξε, της έκανε κάτι, παρά μόνο ήθελε να την τρομοκρατήσει. Τα κορίτσια ήταν, λέει, πάρα πολύ φοβισμένα. Και πήγαν σε μια εκκλησία και τους είπαν ότι το συγκεκριμένο μέρος έχει ακουστεί και ακόμα συνεχίζει. Είναι, λέει, στοιχειωμένο. Πάμε στην πέμπτη ιστορία. Η πέμπτη ιστορία είναι η εξής: φαντάσματα και ιστορίες. Λένε ότι, γι' αυτό θέλω να σας το πω, ότι κάποιοι πιστεύουν ότι υπάρχουν φαντάσματα, κάποιοι δεν το πιστεύουν. Εγώ θα σας πω ότι πιστεύω, γιατί είναι κάποιοι άνθρωποι που έχουν φύγει από τη ζωή και επειδή δεν έχουν εκπληρώσει κάτι, ένα εκπληρώσει το γράφει πίσω εδώ στη γη σε εμάς, και γι' αυτό μου φαντάσματα, γιατί πρέπει μέχρι να εκπληρωθεί όλο αυτό που κάνουν. Τα φαντάσματα, λένε, έχουν διάφορες, λέει, μορφές, αλλά είναι, λέει, αχνά, αλλά είναι, λέει, όταν τα πιάνεις είναι παγωμένα, νιώθεις κάτι παγωμένο, είναι κάτι σαν ομίχλη. Υπάρχουν πολλές ιστορίες που λέει ο κόσμος. Λένε ότι ζουν μέχρι 500 και 600 χρόνια τα φαντάσματα. Εγώ πρώτη φορά το διάβασα αυτό και μου φάνηκε περίεργο. Κάποιοι θέλουν να είναι τα φαντάσματα να είναι κακά, δαιμονικά, να ζουν μέσα σκοτάδια, να κάνουν κακό. Και όμως υπάρχουν και φαντάσματα που είναι καλά και δεν πειράζουν κανέναν, ναι. Οι κακές γλώσσες επίσης λένε ότι, έτσι, λέει, και φύγεις, λέει, από αυτή τη ζωή, λέει, δεν γίνεσαι, λέει, φάντασμα. Όλα αυτά, λέει, είναι θεωρίες, απλά
βγάζουμε εμείς το κεφάλι μας ο κόσμος, φαντασίες, ψέματα κτλ. Εγώ αυτό δεν το θεωρώ ψέματα, δεν το θεωρώ φαντασίες, πιστεύω ότι υπάρχουν και τα καλά φαντάσματα και τα κακά. Αλλά είναι το θέμα να μην προκαλέσεις τα φαντάσματα, ειδικά τα κακά, να έρθουν να σε βρουν. Γιατί είναι ένα είδος δαίμονες, φαντάσματα. Γι' αυτό λοιπόν να προσέχετε όταν παίζετε κάποια παιχνίδια, τι φωνάζετε και τι θα σας φανερωθεί. Πάμε στην τελευταία ιστορία, την έκτη. Η έκτη ιστορία είναι λίγο μεγάλη. Εγώ θα προσπαθήσω να την κάνω δράμα, να την ακούμε όπως έχει, να την συρρυκνώσουμε, να δούμε, δεν ξέρω, θα δούμε. Λέγεται η Μόρα ή αλλιώς Λίλιθ. Έχετε ακούσει και την γρία Μόρα που έρχεται στον ύπνο ανθρώπων και προσπαθεί να τους πνίξει. Αυτό είναι ένα σκέλος. Η αληθινή ιστορία της γριάς Μόρας λέει, ξεκινάει, λένε κάποιοι, από το εξής. Ότι ήταν, λέει, η πρώτη γυναίκα του Αδάμ, η Λίλιθ, και ότι εκείνη, λέει, τον απέτρεψε σε σεξουαλική επαφή ή εκείνος, και διώχθηκε αυτή από τον παράδεισο και την έκανε γυναίκα του ο αιωσφόρος. Αλλά πριν αυτό όμως ζούσε κάπου μόνη της και έστειλε τρεις αγγέλους, λέει ο Θεός, και έχω εδώ γραμμένα τα ονόματα, θα σας τα διαβάσω. Ο Σάνβι, ο Σαμβάση και ο Σαμανγελάφ. Εκείνη έλεγε για αυτό που της είχε συμβεί, ότι όποιο παιδί και να συναντούσε, λέει, θα πήγαινε στον ύπνο του γενικά, λέει, και θα το σκότωνε. Και οι άγγελοι της είπαν να μην το κάνει αυτό, γιατί θα της δημιουργούσαν κάποια, λέει, πράγματα κακά προς εκείνη, και ο Θεός, λέει, κάπως, λέει, δεν τιμωρούσε. Εκείνη φοβήθηκε, πραγματικά φοβήθηκε, και είπε ότι δεν θα πειράζει κανέναν, μόνο θα τους τρομάζει. Ακούγονται πολλά πλέον, δεν τη λέμε Λίλιθ, τη λέμε Μόρα. Έγινε στον ύπνο αυτοί που πιστεύουν στην Μόρα, γιατί εγώ δεν πιστεύω, και έτσι δεν έχει έρθει ποτέ. Και λέει, προσπαθεί, λέει, να σε πνίξει, και σηκώνει πάνω, λέει, τρομαγμένος, και είμαι κομμένη την ανάσα. Υπάρχει λύση γι' αυτό. Αν ποτέ έρθει η Μόρα στον ύπνο σας, σηκωθείτε από το μάχη, κοιτάτε με άγριο βλέμμα στα μάτια, να δει ότι δεν τη φοβάστε και θα εξαφανιστεί για πάντα. Αυτή είναι η γρία Μόρα. Αχ, παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γενικά οι ιστορίες αυτές θα ξανακάνουμε πάλι σκέρι, με παραπάνω ιστορίες ίσως. Θα σας πω πάλι ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Να προσέχετε όσοι βγαίνετε τα βράδια έξω, στα φαντάσματα, στη Μόρα ή αλλιώς Λίλιθ, πλέον η γυναίκα του αιωσφόρου. Στις κατασκηνώσεις που πηγαίνετε, στις ποσελάνινες κούκλες, και γενικά τα βράδια πλέον να μην βγαίνετε έξω μετά τις 12. Καλό σας βράδυ, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Κάντε εγγραφή κάτω στο κανάλι μου και ένα like, και θα τα ξαναπούμε σύντομα, αν και δεν ομίλω μετά από αυτό το βίντεο να κοιμηθεί κανείς σας. Γεια σας.